Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι του The Caller. Σήμερα στο στούντιο του The Caller Web TV για να δώσουμε το στίγμα της ημέρας με την καλή συνάδελφο, τη Βούλα και Χάλια Βούλα. Γεια σου Κώστα. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Τα λέγαμε χτες βέβαια από τη τηλεργασία εξ αποστάσεως χτες. Σήμερα εδώ στο στούντιο. Σαν τους φαντάρους. Τα συζητάγαμε τώρα και πριν βγούμε στον αέρα, βέβαια το λέγαμε και χτες, ότι εξακολουθεί και υπάρχει αυτή η μεγάλη κινητικότητα έξω στους δρόμους. Βέβαια, ξεκίνησε η συζήτησή μας, οπότε να ξεκινήσουμε και εμείς από εκεί, από τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, χθες στον Αλφα. Την προανήγγειλες και εσύ χθες, πολύ καλά έπραξες. Ήταν μια σημαντική συνέντευξη, γιατί είχε πολύ καιρό να μιλήσει ο Πρωθυπουργός και μάλιστα σε μια συγκυρία που είχαμε τις ανακοινώσεις για την παράταση του lockdown, το ότι μέλη γενέστε. Και γενικότερα με όλη αυτή την κριτική που υπάρχει, αν χειρίστηκε σωστά την πανδημία η κυβέρνηση. Οπότε θα ήθελα να περάσουμε κατευθείαν αυτό. Έτσι, ένα σχόλιο για την συνέντευξη. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι αυτή η συνέντευξη δόθηκε στον Α, γιατί ο Πρωθυπουργός έπρεπε να μιλήσει και να δώσει κάποιες εξηγήσεις σε σχέση με αυτή την εξόρμηση που έκανε στην Πάρνηθα με την σύζυγό του. Προφανώς το μαξί μου ζει. Θεωρείς, σε διακόπτω, ότι ήταν ο κύριος λόγος αυτός, έτσι. Αυτό θεωρώ. Mm. Για να δώσει την απάντησή του. Για... Ναι, ναι. Mm-hmm. Διότι όπως είδες και οι ανακοινώσεις του που είχαν προαναγγελθεί αναβλήθηκαν, έχουν μετατεθεί. Δεν ξέρουμε αν θα ξανακάνει διάγγελμα ή ανακοινώσεις, τουλάχιστον στο προσεχές μέλλον, τις επόμενες εβδομάδες. Αφού ούτως ή άλλως μας έχουν πει ότι ως τις 7 Ιανουαρίου ξεχάσατε τα σχεδόν όλα. Θα έρθω και σε αυτό. Θεωρώ λοιπόν ότι η κυβέρνηση, το Μαξίμου, μέτρησε τις αντιδράσεις από αυτήν την αστοχία του Πρωθυπουργού, ο οποίος δεν τήρησε τους κανόνες, έτσι. Το παραδέχτηκε βέβαια, έτσι. Το παραδέχτηκε. Μα δεν μπορούσε, όταν υπάρχει το ντοκουμέντο, δεν μπορείς να πεις εγώ δεν παραβίασα τους κανόνες. Το ένα λοιπόν είναι αυτό. Το προσδιορίσε ως ανεμελιά, να το δεχτούμε, ήταν μια ανεμελιά. Μια προσωπική ανεμελιά ή αυλεψία. Δεκτό. Δεν έβαλε μάσκα, δεν τήρησε τις αποστάσεις για να φωτογραφηθεί. Ουδής παραγνωρίζει το δικαίωμά του να αθλείται, έτσι. Αυτό το συζητάμε. Και πήγε βόλτα, ας πάει να κάνει και όποιο άθλημα θέλει, να περπατήσει, να... ό,τι θέλει μπορεί να κάνει ο καθένας. Εδώ υπάρχει ένα ερωτηματικό. Μπορεί να πηγαίνει στην Πάρνηθα αφού υπάρχει η δημόσια σύσταση Χαρδαλιά ότι επιτρέπεται να μετακινούμαστε μόνο για άθληση και άσκηση μόνο σε κοντινή ακτίνα από το σπίτι μας. Εγώ θα δεχτώ, ο Πρωθυπουργός είπε ναι, είμαι στην περιφερειακή ενότητα. Εγώ δεν μπορώ να το αποδεχτώ αυτό, γιατί δεν νομίζω ότι κανένας από εμάς μπορεί να πάει στην Πάρνηθα αν δεν μένει εκεί κοντά. Όμως, δέχομαι ότι ως Πρωθυπουργός και ως πολιτικός, γιατί προφανώς ισχύει και για τους άλλους πολιτικούς, έχει μία μεγαλύτερη ευελιξία στις μετακινήσεις. Και αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό. Αυτό βέβαια δημιουργεί λίγο έτσι, δύο μέτρα και δύο σταθμά έτσι, και στην κοινωνία. Όσον άνε, μην λέμε όμως πράγματα που δεν στέκουν. Τώρα, αν έπεισε. Κοίταξε να δεις. Αυτοί που θεωρούσαν ότι ο Πρωθυπουργός έκανε ένα ατόπιμα σε εισαγωγικά, δεν πίστηκαν. Αυτοί που ήθελαν να βρουν μία δικαιολογία και ένα πάτημα και το είχαν ανάγκη ακόμη και από το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, θεώρησαν προφανώς εύστοχο το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός αναγκάστηκε να πει πως έκανε ένα λάθος και ότι δεν έδωσε το ατομικό παράδειγμα. Εγώ όμως θα επιμείνω στον πρώτο πληθυντικό που χρησιμοποίησε για να πει ότι φυσιφάσαμε όλοι το καλοκαίρι και δεν πήραμε το μήνυμα ότι έρχεται το δεύτερο και βάζω λέει και τον πρώτο πληθυντικό. Γιατί όλοι. Είπε ότι τον Ιούλιο δεν εξέπεψα σωστά το μήνυμα. Το μήνυμα, αλλά πρώτος πληθυντικός όλοι φυσιχάσαμε και δεν πιστέψαμε ότι θα έρθει το δεύτερο κύμα της πανδημίας καλπάζοντας. Θεωρείς ότι έπρεπε να είναι πρωτενικό. Οι ευθύνες αφορούν και την κοινωνία γενικώς. Συνολικά τώρα μιλάω γενικώς. Δεν είναι όμως η ίδια η ατομική ευθύνη η δική μου. Δεν επιμερίζεται, ναι. Διαφορετικά ο επιμερισμός των ευθυνών. Του Μπάμπη και της Μαριάνθης. Είναι άλλο να είσαι το κράτος, η πολιτεία, ο θεσμός και να πρέπει εσύ να ορίσεις τους κανόνες και να προβλέψεις με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα τι μέτρα πρέπει να πάρεις για να μην υποστεί η χώρα την κατάσταση που υφίσταται σήμερα. Και άλλο να είμαι εγώ μια επιπόλαιη ή αμελής πολίτης
η οποία δεν συνειδητοποιώ τι θα επακολουθήσει το Σεπτέμβριο. Mm-hmm. Έχει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Προφανώς. Άρα δεν μπορούμε να τα βάζουμε όλα στο ίδιο τσουβάλι. Όλοι εφησυχάσαμε. Η δική μου αμέλεια έχει επιπτώσεις στον εαυτό μου και στον περίγυρό μου. Και στον παιδικό σου περίγυρο, ναι. Ναι. Όχι στη χώρα. Έτσι ακριβώς, και γι' αυτό είναι η ηγεσία. Λοιπόν, Βούλα, κλείνοντας, είπες θέλεις να αναφερθείς λίγο και στο τέλος του lockdown στις 7 Γενάρη. Μήπως θες να πεις αυτό που λέγαμε και χθες, ότι δεν θα είναι στις 7 Γενάρη ενδεχομένως, ότι μπορεί να πάρει αυτό και παράταση και το πώς θα ανοίξει. Το θέμα είναι ότι ξαφνικά 7 Δεκεμβρίου φάγαμε ένα μήνα ακόμη, έτσι ανώδυνα, μας το ανακοίνωσαν εμψυχρό, και επειδή είμαστε όλοι σοκαρισμένοι και μουδιασμένοι από όλο αυτό το που βιώνουμε. Το δεχόμαστε, ξέρεις, σαν την απόλυτα φυσιολογική εξέλιξη. Αν το συνειδητοποιήσει όμως κανείς, διαπιστώνει ότι έχουμε έναν ακόμη μήνα σε αυστηρό περιορισμό. Mm-hmm. Διότι ακόμη και να ανοίξει το λιανεμπόριο, που αυτό φαίνεται μέχρι στιγμής, ότι θα ανοίξει από την επόμενη εβδομάδα, mm-hmm. αυτή θα είναι η δυνατότητα μετακίνησής μας. Άντε να πάμε σε ένα κατάστημα. Mm-hmm. Τίποτα, δηλαδή, εκτός από το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, να πηγαίνουμε και σε ένα κατάστημα ειδών ένδυσης ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι λίγο περιοριστικό. Τώρα το τι θα γίνει από τις 7 Γενάρη. Το αυστηρόν, εγώ βέβαια έχω λίγο μια αμφιβολία για το αυστηρόν. Το βάζω σε εισαγωγικά με βάση το πώς τηρείται μέχρι στιγμής το lockdown, αλλά τέλος πάντων. Εξακολουθώ να λέω και το έχουμε ξαναπεί και οι δυο μας, ότι η κίνηση που υπάρχει στους δρόμους, και δεν αναφέρομαι στους ανθρώπους που περπατάνε γιατί έχουν κάποιες δουλειές, υπάρχουν και δουλειές στους δρόμους. Να πας στο γιατρό, να πας στο σούπερ μάρκετ, να πας από εκεί. Δεν δικαιολογεί και μάλιστα σε ώρες μη αιχμής, δεν δικαιολογείται σε ένα κανονικό lockdown. Άρα, κακά τα ψέματα, κανονικό lockdown δεν έχουμε. Πιστεύω ότι ο κόσμος κάνει επισκέψεις, αυτό που λέγαμε παλιά, πάω επίσκεψη, και ότι ανταλλάσσει επισκέψεις στα σπίτια. Έχει και πολλές γιορτές ο Δεκέμβριος, έτσι. Ναι, και αυτό είναι, και κλείνοντας, να κλείσουμε αυτό, νομίζω είναι και το μεγάλο στίγμα της κυβέρνησης. Έτσι, τι θα γίνει τα Χριστούγεννα, που όλος θέλει να δει τον αγαπημένο του, ο παππούς να δει το εγγόνι και το αντίστροφο, έτσι. Τέλος πάντων, θα δούμε. Εδώ θα είμαστε να τα συζητάμε. Ένα συν ένα δώρο. Ένα συν ένα. Βέβαια, κάποιοι λοιμοξιολόγοι βγαίνουν και λένε ότι ούτε μία οικογένεια. Τώρα, τέλος πάντων. Θα δούμε. Λοιπόν, Βούλα, σε ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Αγαπητοί φίλοι του Δεκόνου, ευχαριστούμε και εσάς που παρακολουθήσατε αυτή τη συζήτηση. Μέχρι την επόμενη συνέντευξη εκπομπή, από εμάς, γεια σας.